Πολύ πολύ καλημέρα σας, 11 και 8 η ώρα, 30 Ιανουαρίου. Τελειώνει και αυτός ο μήνας. Είναι και σήμερα κοντά σας στα σπορ στη Ζούγκλα. Είμαι ο Ανδρέας Αθανασούλης και για περίπου τα επόμενα 50 λεπτά θα κινηθούμε σε αθλητικούς ρυθμούς, σε ρυθμούς που έχουμε πολύ ειδησιογραφία, πολύ μεταγραφολογία. Ο Κώστας Μήτρογλου, να πούμε ότι είναι ήδη στο Λονδίνο και αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο με τη Φούλαμ, με τον Ολυμπιακό να βάζει τα ταμεία του περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ και τον ποδοσφαιριστή να έχει 4,5 χρόνια συμβόλαιο με τους Cottagers έναντι 2,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για το συμβόλαιό του. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι βρήκε τον αντικαταστάτη του Μήτρογλου με τον Βίκτορ Βαλντές, ο οποίος έφτασε τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Αθήνα. Ο Παραγουανός επιθετικός 31 ετών θα έρθει με τη μορφή δανεισμού από την ομάδα του Κατάρ, την Αλτζαζίρα, μέχρι το καλοκαίρι, και από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός ίσως να θελήσει να τον δέσει και με συμβόλαιο, να τον κάνει δικό του. Από εκεί πέρα είχαμε πολλούς αγωνιστές για το κύπελο Ελλάδας, με τον Ολυμπιακό να μένει στο 0-0 με τον Ατρόμητο, στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, στον Παναθηναϊκό να επικρατεί εύκολα, θα έλεγα, 4-0 του Ολυμπιακού Βόλου στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, κάνοντας μια πολύ καλή εμφάνιση, αλλά χάνοντας τον Πράνιτς, ο οποίος φαίνεται ότι έχει υποστεί ένα τραυματισμό που θα τον αναγκάσει να μείνει εκτός δράσης για περίπου 10 ημέρες. Περιμένουμε και σήμερα τα αποτελέσματα των εξετάσεων για να είμαστε πιο σίγουροι για το τι ακριβώς έχει πάθει ο Κροάτης μέσος του Παναθηναϊκού. Και είχαμε φυσικά και την μεγάλη νίκη του Όφη επί του Πανιωνίου με 2-0. Όφη που πήρε προβάδισμα πρόκρισης για τους 4, όπου κατά πάσα πιθανότητα θα βρει απέναντί του τον Παναθηναϊκό. Σήμερα ολοκληρώνεται το πρόγραμμα των προημιτελικών. Το πρώτο γκρουπ των προημιτελικών, οι πρώτοι αγώνες με το μάτς στην Τούμπα, ΠΑΟΚ Απόλλων Σμύρνης, με τον Απόλλωνα Σμύρνης να ανακοινώνει και χθες ότι θα κατέβει με παίχτες που δεν έχουν και τόσο πολύ χρόνο συμμετοχής. Και φυσικά ο Λόρι Σάντσες, ο προπονητής της Ελαφράς Ταξιαρχίας, να έχει επιλέξει και όλες τις μεταγραφές που πραγματοποίησε η ομάδα του στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Λοιπόν, αυτά από την μπάλα. Στο μπάσκετ παίζει σήμερα ο Ολυμπιακός με την Ουνικά Χαμάλαγα στο ΣΕΦ. 9 η ώρα είναι η αναμέτρηση. Είναι μάτς για την 5η αγωνιστική του Top 16 της Ευρωλίγκας. Και φυσικά ακολουθεί την Παρασκευή το μάτς του Παναθηναϊκού. Θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Θα ξεκινήσουμε εμείς με το βίντεο του ΟΠΑΠ, σαν σήμερα από τον ΟΠΑΠ. Και γυρνάμε εδώ να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πεθαίνει ο ηθοποιός Νίκος Κούρκουλος, 73 χρόνων, διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου και σύζυγος της Μαριάννας Λάτσι. Έπαιξε ως αμυντικός στην πρώτη ομάδα του Παναθηναϊκού σε πολλούς αγώνες της περίοδος 51-53, έχοντας τη στήριξη του Χάρι Γκέιμ, που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού το καλοκαίρι του 50. Ο 35χρονος Νίκος Νιόμπλιας δέχεται 2 κίτρινες κάρτες στον αγώνα του πρωταθλήματος της Αλφα Εθνικής Όφη Άρης 2-1 και αποβάλλεται για πρώτη φορά στη 17χρονη ποδοσφαιρική του καριέρα. Just crept in.
Ο Αμερικανός Αντρέα Γκάσι κατακτά το τέταρτο συνεχόμενο Grand Slam όταν κερδίζει σε 2 ώρες και 19 λεπτά τον Γευγένη Καφελνίκοφ με 3-1 στον τελικό του Αυστραλιανού Open στην Μελβούρνη. And sure, it's an ace to finish. A fantastic performance from Andre Agassi. 3-6, 6-3, 6-2, 6-4. They're getting used to this. French champion last year. Στον 68ο τελικό του Αυστραλιανού Open, η Στέφη Γκραφ νικά τη Σάντσες με 2-0 σετ. L'Espagnol totalement dépassé par la violence des coups de Steffi Graf. Steffi Graf, numéro 1 mondial, a remporté cette nuit son 15e tournoi du Grand Chelem. Elle succède au palmarès des internationaux d'Australie à Monica Seles. Στον 67ο τελικό του Αυστραλιανού Open, η Μόνικα Σέλες νικά την Στέφη Γκραφ με 2-1. Γεννιέται ο Βούλγαρος επιθετικός Ντίμιταρ Μπερμπάτοφ. Ξεκίνησε από την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας για να καταλήξει στην Manchester United το 2008 και στη Φούλαμ το 2012. Έχει 78 συμμετοχές στην Εθνική Βουλγαρίας με 48 γκολ. Έπαιξε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2004. Γεννιέται ο Άγγλος σέντερφορ Πέτερ Κράουτς. Έπαιξε 3 χρόνια στη Λίβερπουλ από το 5 έως το 8 για να πάει στη συνέχεια στις Πόρτσμουθ και Τότεναμ και στην Stoke City. Έχει 42 συμμετοχές στην Εθνική Αγγλίας με 22 γκολ από το 2005. Η Νότιγχαμ νικά με 1-0 την Μπαρτσελώνα στο City Ground στο πρώτο αγώνα του Ευρωπαϊκού Super Cup. Στη ρεβάν στις 5 Φεβρουαρίου στο Camp Nou αποσπάει ισοπαλία 1-1 και κερδίζει το τρόπαιο. Στο κλειστό γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας πραγματοποιήθηκε ο αγώνας μπάσκετ μεταξύ των ομάδων του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ. Στο ντέρμπι του πρωταθλήματος μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός νικά την ΑΕΚ με 195 στο κλειστό της Λεωφόρου και παραμένει πρώτος και αίτητος στη βαθμολογία.
Τελικός νικητής ανεδείχθη ο Παναθηναϊκός με 195 και η μικρή αυτή διαφορά στο σκορ αποδεικνύει και το πείσμα του αγώνος. Με τη νίκη του αυτήν ο Παναθηναϊκός παραμένει αήττητος και μόνος στην πρώτη σειρά του βαθμολογικού πίνακος του πρωταθλήματος. Γεννιέται ο Βραζιλιάνος επιθετικός Ζουνίνιο Περναμπουκάνο. Έκανε μεγάλη καριέρα στη Γαλλική Λιόν και ουσιαστικά έγινε διάσημος περισσότερο στην Ευρώπη παρά στην πατρίδα του. Το καλοκαίρι του 2009 πήγε στο Κατάρ, στην Αλγκαράφα. Στην Εθνική Βραζιλία έπαιξε 47 φορές με 7 γκολ. Італійський арбіт. Будемо сподіватися, що ну вже все тепер то все відомо. Але і десятий Зігфрід Хельд, головний тренер Гельмут Шон. Бачимо перші хвилини зустрічі, доволі ігровий епізод. Σε ηλικία 41 χρόνων σταματά το ποδόσφαιρο ο Λεβ Γιασίν. Η αράχνη των γηπέδων, όπως τον αποκαλούσαν, έστεινε περίτεχνα τον ιστό της σε κάθε παιχνίδι, κάνοντας απόρθητη την αιστεία του. Αγωνίστηκε από το 1950 μόνο σε μία ομάδα, την Δυναμό Μόσχας. Ήταν από τους πρωταγωνιστές της κατάκτησης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος το 60 από τη Σοβιετική Ένωση, όπως και του Ολυμπιακού Τουρνουά του 1956. Πήρε μέρος σε τρία Μουντιάλ, το 58, το 62 και το 66, ενώ με την ομάδα του κατέκτησε 5 πρωταθλήματα και 3 κύπελα Ρωσίας. Το 1963 έγινε ο πρώτος τερματοφύλακας που τιμήθηκε με τη Χρυσή Μπάλα. Все-таки він взяв Льва Яшина на чемпіонат світу до Англії. До речі, Лев Яшин. Німецька збірна, незважаючи на те, що вона далеко не найкращим матчем. Тому от зараз у першому таймі, після стартових хвилин, дуже складно створювати щось небезпечне. Дуже багато кажуть, який в ореолі слави, удар по воротах. У затінку Гербергера знаходився довгий час Хельмут Шон. Сам... Звичайно, але хотіли, щоб... Турне не відпускати, але щоб гравця все-таки взяли на чемпіонат світу. А такого не буває. У тренерів національної довелося там дуже неприємні хвилини Зейлеру пережити. Та зараз електрифіковано центр, де тракторний стан, там уже Зейлер. Γεννιέται στη Δράμα ο δεξιός μπακ Γιώργος Γεωργιάδης του Σάβα. Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα το 89 από τη Δόξα Δράμας και τον Δεκέμβριο του 83 πήγε στον Παναθηναϊκό που έκανε μεγάλη καριέρα. Τον Δεκέμβριο του 98 ακολούθησε ο Άρης, ένα χρόνο αργότερα ο Όφη, ενώ το 2001 πήγε στον Ακράτητο. Μεγάλο ταλέντο θα μπορούσε να έχει κάνει ακόμη μεγαλύτερη καριέρα εάν ήταν πιο προσεκτικός στις επιλογές του. Έπαιξε μία φορά στην Εθνική Ελλάδος στις 8 Μαΐου του 1996 στα Γιάννενα με αντίπαλο τη Γεωργία και τελικό αποτέλεσμα 2-1. Σήμερα είναι προπονητής. Er kämpft mit Verzögerungen. Um Hitlers Vorgaben einzuhalten, übt der Konstrukteur massiven Druck aus auf die Zulieferer, droht ihnen mit Verordnungen des Diktators. Πεθαίνει στη Στουτγκάρδη ο αυστριακός μηχανικός Φερδινάρδος Πόρσε, 76 χρόνων. Ήταν ο ιδρυτής της Πόρσε και ο σχεδιαστής του θρηλυκού καθαριού της Volkswagen το 1931, ενώ το 1937 τιμήθηκε από τον Άδολφο Χίτλερ με ειδικό βραβείο. Είχε γεννηθεί στις 3 Σεπτεμβρίου του 1875. Doch Porsches Stern leuchtet weiter. Dank seiner Rennwagen,
und dank seines besten Fahrers. Bernd Rosemeyer, der Schumi der 30er Jahre. 1936 ist sein Jahr, das Jahr des schönen Scheins. Ein Rennfahrer wird zum nationalen Mythos. Wahrhaft, auf allen Rennbahnen der Erde liegen die Meisterfahrer von Mercedes-Benz und Auto Union an der Spitze. Sie sind heute nicht mehr zu schlagen. Von den bis jetzt 17 internationalen Rennen, 15 erste und 15 zweite Plätze an Deutschland. Eine unerhörte Leistung. Στο γήπεδο του Απόλλωνος έγινε μια ενδιαφέρουσα ποδοσφαιρική συνάντηση. Η πρωταθλήτρια Σπάκερ συνδύθη με την ελληνική ομάδα του Πανιωνίου. Από την ηθική θέση παρακολουθούν τον αγώνα οι ηρωικοί τραυματίες μας. Οι ξένοι ποδοσφαιριστές διακρίνονται από την άσπρη φανέλα με χρωματιστή ρίγα, ενώ τα μέλη της ελληνικής ομάδος φορούν μονόχρωμες φανέλες. Ο αγώνας ήξερε πεισματώδης και επέτρεψε ώστε κατέρωθεν να αναπτυχθεί πολυτεχνικό παιχνίδι. Στο γήπεδο του Απόλλωνα, ο Πανιώνιος αντιμετωπίζει σε φιλικό αγώνα την Αυστριακή Βάκερ. Την νικά με 4-1 και εντυπωσιάζει τους πάντες. Το πρώτο τέρμα που σημείωσε ο Πανιώνιος προκαλεί τις ενθουσιώδεις εκδηλώσεις των θεατών. Το παιχνίδι το οποίο παρακολούθησαν χιλιάδες θεατών είχε φάσεις που προεκάλεσαν πολύ ενδιαφέρον. Η συνάντηση απέληξε εις πλήρη νίκη της ελληνικής ομάδος με τέρματα 4-1 υπέρ του Πανιωνίου. Φανταστικό και σήμερα το σαν σήμερα ένα βίντεο προσφορά από τον ΟΠΑΠ. Εμείς θα περάσουμε γρήγορα να δούμε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων που φυσικά κυριαρχεί ο Ολυμπιακός με τις μεταγραφές του Μήτρογλου, ο οποίος θα πάει στη Φούλαμ, και του Βαλντές, ο οποίος θα αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Έλληνα Στράικερ στον Ολυμπιακό. Ξεκινάμε με την Sport Day, όπου γράφει ποιότητα. Ο Νέλσον Βαλντές έφτασε στην Αθήνα και ο Μίτσελ τον προϋπάντησε πλέκοντάς του το εγκόμιο. Αναφέρεται στις δηλώσεις του Μίτσελ μετά το χθεσινό 0-0 με τον Ατρόμητο στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Πέρες είναι ακόμα μια μεταγραφή. Ο 24χρονος κλασικός ακραίος της Βιγιαρεάλ, έτοιμος να μπει στο αεροπλάνο. Είναι συμπατριώτης του Βαλντές και διακρίνεται για τις έντρες και τις εφορμήσεις του. Και αυτός επιλογή του Μίτσελ, γράφει Sport Day. Και έχει τις δηλώσεις του Βαλντές, περήφανος που ήρθα στον Ολυμπιακό. Θα σας αρέσει ο τρόπος που παίζει, έχει εμπειρία και ποιότητα, δήλωσε ο coach για τον Παραγουανό Καρονιέρη. Στην Αγγλία ο Μήτρογλου υπογράφει στην Φούλαμ. Ολυμπιακός Ατρόμητος 0-0, τον μπλόκαρε ο Σιφάκης και η οργανωμένη άμυνα του Ατρομήτου κράτησαν άσφαιρο 0-0 τον Ολυμπιακό στο Γάμα Καραϊσκάκης. Κανονικό τον γκολ του Σαβιόλα που ακυρώθηκε ως offside στο 11. Σάββας Θεοδωρίδης, υπάρχουν εξωγηπαιδικές μέθοδοι, παράσχος, κρατάμε χαμηλούς τόνους. Όφι Πανιώνιος 2-0, αφεντικό, με δύο μπαλωθιές μέσα σε 4 λεπτά ο Όμιλος βλέπει ημιτελικά, ρίξη χιαστών για τον Ανδρέα Λαμπρόπουλο. ΠΑΟΚ Δαγκώνη, στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο δυναμικός Αργεντίνος στόπερ Ινσαουράλδε. Πόσο Τσισιακόφ καθάρισε με τη Σπάρτακ και νίκησε στον ανταγωνισμό της Μπέτης και Εσπανιόλ. Νάτχο ο πρώτος, όχι ο μοναδικός. Ο ΠΑΟΚ που εκτός από τον Ινσαουράλδε που φαίνεται ότι θα φτάσει σήμερα στη Θεσσαλονίκη και θα υπογράψει, αλλά και την προσθήκη του Νάτχο που έγινε χτες, πρόκειται για ένα πολύ ποιοτικό παίχτη, τον οποίο επέγραψε ο ΠΑΟΚ για 6 μήνες. Αναμένεται να κινηθεί και για έναν επιθετικό που θα κάνει τη διαφορά, όπως λένε στην Τούμπα. Περιμένουμε για να δούμε, έτσι κι αλλιώς δεν έχουν μείνει και πολλές ημέρες, μάλλον πολλές ώρες για να ολοκληρωθεί η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου.
εδώ να μείνει. Ο Νάτχος συμφώνησε για 6 μήνες και ο Δικέφαλος καλείται να τον ψήσει. Πως δεν θα βρει πουθενά καλύτερα. Στην Τούμπα απόψε με τη σύζυγό του για τον αγώνα με τον Απόλλωνα. 8 η ώρα είναι η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ και η μετάδοση είναι από το ΝΟΤΕ TV. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Βόλου 4-0. Για πλάκα, οι πράσινοι διέλυσαν τους Βολιώτες και έφυγαν για τον ημιτελικό του κυπέλου, ξεπερνώντας και τα εμπόδια που τους έβαλε ο Κουκουλάκης. Κορυφαίος ο Ζέκα, χάνει όφη και αστέρα ο Πράνιτς. Και για την ΑΕΚ, λίστα με ξένους για τον μπαμ του καλοκαιριού. Το γκολ τώρα, είναι η δεύτερη εφημερίδα μας. Killer γράφει για τον Βαλντές. Έφτασε στην Αθήνα αργά χθες βράδυ ο Νέλσον Βαλντές και δήλωσε ανυπόμονος να αγωνιστεί σε μια ομάδα που έχει μάθει να κερδίζει τίτλους. Ντέρμπι, Πέρες, τρέχω για την θέση του Βάη στο Λονδίνο. Ο Μήτρογλου υπογράφει σήμερα στη Φούλαμ. Ο Μήτρογλου έφυγε, ο νέος εκτελεστής του Ολυμπιακού είναι εδώ, λέει τον γκολ. Ατρόμητε, τρελαίνομαι. Ο Παράσος κλείδωσε για άλλη μια φορά τον Ολυμπιακό και έγινε η πρώτη ομάδα που τον κράτησε φέτος στο 0 μέσα στο Καραϊσκάκι. Στο 0 βέβαια τον κράτησε ο Ατρόμητος και στο παιχνίδι της, για την Super League στο γήπεδο του Περιστερίου. Έντονα παράπονα των Ερυθρόλευκων από τη διαιτησία του Παπά. Τα κοπέλια τραγουδάνε ακόμα. Ο Όφη ζει μέρες 1987 μετά το 2-0 επί του Πανιόνιου. Σαν Πίντο, μπορούμε να κερδίσουμε τους πάντες. Η βόμβα Νάτχο έχει και συνέχεια. Έρχεται στη Θεσσαλονίκη ο Αργεντινός κεντρικός αμυντικός Χουάν Ινσαουράλδε. Ανακοινώθηκε επίσημα η μεταγραφή του Ισραηλινού άσου στον ΠΑΟΚ μέχρι το καλοκαίρι με βασικό τον Μάρτενς κόντρα στον Απόλλωνα. Είπαμε 8 η ώρα. Ο Τέσπορ 3. Γυαλίζει το μάτι τους σε διαρκές limit up ο Παναθηναϊκός. Διέλυσε 4-0 τον Ολυμπιακό Βόλου. Η προοπτική κατάκτηση του κυπέλου συνεπέρνει τους πάντες του Τριφυλιού. Ενθουσιασμένος ο Αναστασίου από τη συνεχή βελτίωση της ομάδας του, είμαστε για τα καλύτερα, τόνισε και έριξε μπηχτές για τη διαιτησία του Κουκουλάκη. Ο μάνατζερ του Σίντεφελτ φέρνει πρόταση από την Αγγλία, αλλά στην ΠΑΕ δηλώνουν άγνοια. Λοιπόν, αυτό και με τον γκολ. Να πάμε να δούμε Βίκτορ Βαλντές, τις καλύτερες φάσεις από τη θητεία του στην Ισπανία με την Βαλένθια. Είναι αυτό το βίντεο. Είπαμε ο Βαλντές, ο οποίος έκανε δύο καλές τετραετίες στην Bundesliga. Η πρώτη ήταν μάλλον και με την Dortmund είχε πολύ καλή συγκομιδή ο άσος του Ολυμπιακού πλέον, όπως φαίνεται. Και στη συνέχεια πήγε και στην Ισπανία. Η Hercules μάλιστα δαπάνησε 3,2 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει. Δεν είναι και τόσο μεγάλο το ποσό, αλλά για τα δεδομένα της Hercules ήταν ρεκόρ αυτή η μεταγραφή. Και επίσης έπαιξε και στην Βαλένθια. Και μην ξεχνάμε ότι πριν μερικά χρόνια ήταν σε μόνιμη βάση στους πίνακες των σκόρερ. Λοιπόν, Βίκτορ Βαλντές και συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα.
Λοιπόν, είδαμε τον Βίκτορ Βαλντές. Εδώ βλέπουμε αποκλειστικά πλάνα από το αεροδρόμιο του Heathrow, όπου εχθές το βράδυ, λίγο πριν τις 12 ώρα Ελλάδος, αφήχθη ο Κώστας Μήτρογλου στο Λονδίνο. Είπαμε σήμερα αναμένεται να περάσει από τις ιατρικές εξετάσεις, να συμφωνήσει σε κάποιες μικρές λεπτομέρειες που προφανώς να έχουν απομείνει, και θα υπογράψει στην Fulham, η οποία θα ανακοινώσει στη συνέχεια και την μεταγραφή. Όσον αφορά για τον Βαλντές τώρα, Βέρντερ Βρέμις, Μπορούσια Ντόρτμουντ, Χέρκουλες, Ρούμπιν Καζάν, Βαλένθια και Αλτζαζίρα είναι οι προορισμοί του Παραγουανού Φόρ, ο οποίος είπαμε θα έρθει στην Ελλάδα για να γίνει ο αντικαταστάτης του. Βλέπουμε εδώ τον Κώστα Μήτρογλου έτσι, με την σπορ εμφάνισή του και με συνοδεία ενός φίλου του να μεταφέρει τις βαλίτσες του στο αεροδρόμιο του Heathrow. Περίπου 4 ώρες, αν δεν κάνω λάθος, διήρκησε η πτήση 633 της British Airways από το Ελευθέριος Βενιζέλος για το Heathrow. Αυτό είναι, βλέπετε εκεί, Heathrow Arrivals. Θα συνεχίσουμε εμείς τώρα, πάμε στην εφημερίδα Φως. Εκεί είχαμε μείνει, είχαμε διαβάσει Sport Day και Goal. Τρίτη εφημερίδα, εφημερίδα Φως λοιπόν, που γράφει στα 15 εκατομμύρια ευρώ έκλεισε η μεταγραφή του Μήτρογλου. Ανοιχτοί λογαριασμοί για τον Ολυμπιακό, για Ολυμπιακό και Ατρόμητο σε άλλο θέμα, έμειναν στο 0-0 στο Φάληρο και θα λύσουν τις διαφορές τους σε 2 εβδομάδες στο Περιστέρι. Στην Αθήνα ο Βαλντές, Μίτσελ, αξίζαμε να κερδίσουμε, πιστεύω θα τα καταφέρουμε στο Περιστέρι, και η απάντησή του για τον Αντιβάης, έχω κάποιο στο μυαλό μου, δεν θα πω όνομα, λέει ο προπονητής του Ολυμπιακού. Απ' την άλλη ο Παράσχος, ήμασταν τυχεροί, κρατάμε το αποτέλεσμα, το 0-0 μας γεμίζει με κάποιες μικρές ελπίδες. Αυτό είναι το άξιο αναφοράς για τον Παράσχο, ο οποίος κράτησε χαμηλούς τόνους και τόνισε ότι παρά το 0-0 στο Καραϊσκάκι, ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που έχει και πάλι τον πρώτο λόγο για την πρόκριση στα ημιτελικά του κυπέλου. Εφημερίδα Πράσινη, Ταύρη για κούπα. Είδαν κόκκινο και αφήνιασαν οι παίχτες του Παναθηναϊκού, 4-0 τον Ολυμπιακό Βόλου, με μαέστρο τον Κατοστάρη Ζέκα, ο οποίος πριν την έναρξη του αγώνα τιμήθηκε για τις 100 συμμετοχές που έφτασε με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ισοπαίδωσαν τον Ολυμπιακό του Βόλου και τον Κουκουλάκη, που έκλεψε 2 πέναλτι Mars από τους πράσινους, λέει η εφημερίδα. Μήνυμα Πέτριτς σε Κάρα, σε περιμένω στην Αθήνα. Νέα Γκαντεμιά, χάνει Όφη και Αστέρο Πράνιτς. Τα πρωινά ρεπορτάζ ανέφεραν ότι χάνει και το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, το Απόστολος Νικολαίδης. Το είδαμε και αυτό. Κλαίνε στο λιμάνι για τη διαιτησία μετά το 0-0 με τον Ατρόμητο, που πάει φουλ για τελικό. Θα την πνίξει για τον μπάσκετ, η καλύτερη άμυνα της Ευρωλίγκας μπορεί και θέλει να αφοπλίσει και την Μπαρτσελόνα. 16 πόντους λιγότερους από το μέσο όρο των Καταλανών δέχονται οι πράσινοι εξολοθρευτές. Πρώτος στα κλεψίματα ο Παναθηναϊκός. Ώρα για σπορ. Τρελάθηκαν με κριτικό, λέει η εφημερίδα για την ΑΕΚ. Στην ΑΕΚ έχουν στα υπόψη καιρό τώρα τον 19χρονο μεσοπιθετικό του Πας Γιάννενα, και χτες το φιλικό της ΣΚΑΠΑ 18 με την Εθνική Νέων στον Άγιο Κοσμά, όπου και σκόραρε, επιβεβαίωσαν τα θετικά συμπεράσματα. Σούπερ εμφάνιση ο Τζανετόπουλος. Όλοι μιλούσαν για τον νεαρό στόπερ της ΑΕΚ μετά το χθεσινό φιλικό. Πάει πάρα πολύ καλά, τον πιστεύουν πολύ στην Ένωση και σύντομα θα πάρει τις ευκαιρίες του. Σώνει τον Χρυσαετό και τον φέρνει στο ναό. Η ΑΕΚ παρουσίασε μαζί με την Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία τη δράση για την προστασία των απειλούμενων ειδών αετών. Σε real time, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΑΕΚ, θα μπορούν οι φίλοι να παρακολουθούν τη δράση και να συμμετέχουν σε αυτή. Έδωσαν το παρόν Ντούσκο, Δέλλας, Λίμπε και Δημητριάδης. Από την επόμενη Τρίτη στην ώρα, ο Κώστας Πλιάτσικας σε ρόλο πληροφοριοδότη. Μια καινούργια στήλη της εφημερίδας. Και η Δήμητρα Γιακουμή μιλά στην ώρα για το ντέρμπι της Δευτέρας με τον Παναθηναϊκό. Αλλάζουμε εφημερίδα, πρωταθλητής. Κάποιοι χτυπούν τον Ολυμπιακό, ΟΜΑ, όρια και πάλι. Ιδού η καθαρή ανατροπή του Ολαϊτάν, 0-0 με Ατρόμητο, στη ρεβάν θα νικήσει και τους διαιτητές, γράφουν στον πρωταθλητή, και έχουν τη φάση όπου ο Ολαϊτάν δέχεται το μαρκάρισμα. Ο Ταυλαρίδης είναι στη φάση. Λοιπόν, φωνικό δίδυμο, ήρθε ο Νέσον Βαλντές, ακολουθεί ο Πέρες, έκλεισε στα 15 εκατομμύρια στην Αγγλία ο Μήτρογλου. Το ήθελε η μοίρα μου, θα δικαιώσω αυτόν τον τεράστιο σύλλογο, φέρεται να δήλωσε ο Βαλντές. Γκολάρα του Σαβιόλα, κατάπιαν οι διαιτητές, κρατούσε μπαλτά και έσφαζε ο Παπάς.
Μίτσελ, θα το λατρέψετε τον Παρογουανό. Μαρινάκης, δεν θέλω σκυμμένα κεφάλια. Θα τους πάρουμε μέσα στο Περιστέρι. Ήμασταν καλοί, αλλά άτυχοι. Θρύλε Μπορείς, πάρ τους πάλι για τρίτη φορά. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε την Μάλαγα σε 9 η ώρα από τον Nova Sport 3, είναι η μετάδοση του αγώνα. Την οποία ανοίξε δύο φορές στην πρώτη φάση. Τη Μάλαγα Ολυμπιακός και Λοβέρδος, που βρήκατε τα λεφτά, κύριε Βασιλακόπουλε. Είναι το θέμα για την wild card, προφανώς, που θέλει να πάρει εθνική και να συμμετέχει στο παγκόσμιο κύπελο που θα διεξαχθεί στην Ισπανία. Συνεχίζουμε με τη Γάτα. Πέντε σούπερ αποδόσεις, πάλι για το κουπόνι, το πρώτο χτύπημα της εφημερίδας. Μικρό κουπόνι που μπορεί να δώσει μεγάλα κέρδη όμως. Δύο χ εντός, ένα άσος, ένα διπλό και μια επιλογή με 4-6 γκολ στο σύστημα που πληρώνει από 1,90 έως και 3,30, δυνατή τριάδα λέει η εφημερίδα. Παίρνουν μηνύματα από Super League, ετοιμάζουν ψώνια από ΑΕΚ. Γκάζ Γιασούλη σε Αγκάνθο, τι έκανε έξαλλο τον τεχνικό του Άρη. Αλλιώς τα υπολογίζει ο Σπανός, ο Σιφάκης φρενάρει τον Αντικαραγκούνη. Ο Μίτσελ έριξε πόρτα στον Μπερμπάτοφ, γιατί προτίμησε το Βαλντές ο Ισπανός. Το πράσινο φως του Μάρτιν Γιόλ για τον Βαλντές. Τι είχε εισηγηθεί για τον Μίτρογλου, ο πρώην τεχνικός της Φούλα. Live Sport, σύμφωνος για τελικό, επίθεση φωτιά, μπορούσε 8-0, 26 τελικές, 2 δοκάρια και ένα πέναλτι που δεν έδωσε ο Κουκουλάκης. Τρένο για την Κούπα ο Παναθηναϊκός, συνέτριψε 4-0 τον Ολυμπιακό Βόλου στην πιο θεαματική φετινή εμφάνισή του, αν και έπαιζε με 10 για 13 λεπτά λόγω του τραυματισμού του Πράνιτς. Κορυφαίοι ο Κατοστάρης Ζέκα και ο Λαγός. 11 γκολ ο Μπέργκ, σκόραρε πάλι ο Ατζαγκούν, άνοιξε λογαριασμό ο Μπαϊράμι. Ο Βαλντές είναι εδώ. Ο Μίτσελ υποδέχεται με ανοιχτές αγκάλες τον Παραγουανό Κίλερ. Είμαι χαρούμενος, ξέρω ποιος είναι ο Ολυμπιακός, δήλωσε ο Νέλσον που έφτασε στην Αθήνα για να σφραγίσει τη μεταγραφή. Πέρες Τρέχο η έκπληξη για τα άκρα. Στο Λονδίνο ο Μίτρογλου για να τελειώσει το Mega Deal. Κακός δαίμονας ο Ατρόμητος 0-0. Ο Σιφάκης σταμάτησε το θρύλο και ο επόπτης ακύρωσε κανονικό γκολ του Σαβιόλα. Εσύ ο ηγέτης μας, ο Νάτχο υπέγραψε για 6 μήνες, αλλά ο ΠΑΟΚ θα παλέψει να τον εχμαλωτήσει για χρόνια. Γιατί ο Ισραηλινός παιχταράς δεν ήθελε να δεσμευτεί από τώρα και για μετά το καλοκαίρι, για την επόμενη σεζόν. Φέρει και τον Αργεντίνο στόπερ Ινσαουράλδε από τη Σπαρτάκ Μόσχας, ρώτησε και για τον Μπάριος. Λοιπόν, να δούμε και τα μικρά θέματα. ΑΕΚ μυστήριο, μυστήρια πράγματα με την Ερασιτεχνική. Άρη στον Μπακαλόγατο, συγγνώμη, για τον Σούλη. Εργοτέλης, σοκ με Αναστασάκο που χάνει τη σεζόν. Αυτή ήταν μια είδηση χτες που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, με τον Αναστασάκο να έχει πάθει θλάση εγκεφάλου σύμφωνα με την ιατρική διάγνωση και θα μείνει εκτός δράση για τουλάχιστον 3 μήνες, χάνει τη σεζόν και ίσως με μια καλή αγωγή την οποία θα τηρήσει να επιστρέψει στα γήπεδα. Πολύ σοβαρός τραυματισμός για τον Αναστασάκο σε μια φάση, σε μια ανύποπτη φάση, σηκώθηκε για κεφαλιά και τελικά βρέθηκε να έχει αυτό το πρόβλημα. Ξάνθη, έφτασε πρόταση για Τριάδη, Πλατανιάς, επιμένει Χάιφα. Για τώρες, μπάσκετ, βήμα πρόκρισης με Ονικά Χαμάλαγα, Ολυμπιακός που μετράει 2 νίκες και 2 ήττες μέχρι στιγμής. Ολοκληρώνουμε με τον Γαύρο. Βαλντές και Πέρες θα δώσουν άλλη πνοή. Ήρθε ο πρώτος και πιάνει δουλειά. Ακολουθεί και ο δεύτερος σήμερα και τώρα πάμε δυνατά. Πήγε Λονδίνο ο Μίτρογλου, συμφωνία με Φούλαμ, η μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία της και υπογράφει. Ο συντάκτης του Γαύρου Νίκος Κωστής υποδέχεται τον Παραγουανό επιθετικό. Μόνο ο Γαύρος σας έχει αποκαλύψει ότι ο θρύλος κινείται για Βαλντές και Πέρες. Πνίξτε τη Μάλαγα, οι πρωταθλητές Ευρώπης θέλουν να τρέξουν και να σκάσουν τους Ισπανούς μέσα από το γρήγορο και γεμάτο ένταση παιχνίδι τους, ώστε να φτάσουν στην πολύτιμη νίκη. Καμίνει και πάλι το σεφ. Ο κόσμος θα παίξει πάλι τον ρόλο του. Πρίντεζης, υπάρχει το πρέπει για εμάς και είναι ισχυρό. Είναι δημόσιο χρήμα. Μετά τον Τέρενς Κουίκ, ερώτημα για την δωρεά στη FIBA, κατέθεσε και ο Ανδρέας Λοβέρδος. Απίθυνε ερώτημα στον Υπουργό Αθλητισμού. Η Eurobank είναι πλέον κρατική. Παραμύθια από Βασιλακόπουλο, αδιάβαστη η αυλή του, γράφει η εφημερίδα. Γκολάρα Σαβιόλα ακυρώθηκε και έχει φωτογραφία τη φάση όπου ο Σαβιόλα
σύμφωνα με την εφημερίδα, καλύπτεται από τον τελευταίο αμυντικό του Ατρομήτου πριν σκοράρει στην κάθε πάσα από τον Κάμπελ στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Με βοηθό λίμπερο τον Μπαλτά, μετά του Σκαρατζίκα και Απτόσογλου, ο Ατρόμητος. Τα μηνύματα πιάνουν τόπο, φαίνεται, ξύλο και απειλές. Έτσι είναι. Όταν περνούν πολλά μηνύματα, επιθέσεις σε Κουρίδη, Τσαχιλίδη, Σαρή, σε παρένθεση, έρχεται και η αλλίωση αποτελέσματος σε μάτς του Ολυμπιακού. Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη, πάβει να είναι σύμπτωση, και μετά το Περιστέρι για την Ξάνθη είδαμε τον Μπαλτά να καθαρίζει. Μαζί και ο Παπάς με πέναλτι στον Ολαϊτάν στο 87, το οποίο δεν δόθηκε προφανώς. Αυτά. Αυτά είναι τα θέματα και από τον Γαύρο. Είδαμε τους τίτλους των εφημερίδων και γενικότερα την ειδησιογραφία, πολλές μεταγραφές και για τον Ολυμπιακό αλλά και για τον ΠΑΟΚ που γίνονται μεταγραφικά. Τα παιχνίδια του κυπέλου, τα πρώτα μάλλον παιχνίδια του κυπέλου για την φάση των 8, το πρώτο leg ολοκληρώνεται σήμερα με το μάτς του ΠΑΟΚ με τον Απόλλωνα. Και πριν περάσουμε στο NBA για να δούμε ένα βίντεο με τον Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος μπήκε στην λίστα για το All-Star Game, θα παίξει στο match όπου δίνουν οι rookies, αυτοί οι παίχτες δηλαδή που παίζουν για πρώτη φορά, για πρώτη χρονιά στο NBA, με τους sophomores που είναι οι παίχτες που οι δευτεροετής, ας το πούμε έτσι, στο NBA, μαζί με τον Αντετοκούμπο. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε τις καρτέλες από την Ευρωλίγκα, να δούμε το πρόγραμμα της ημέρας. Πέμπτη και Παρασκευή έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια να είναι ημέρες Ευρωλίγκας. Θα δούμε λοιπόν το πρόγραμμα και το σημερινό και το αυριανό, αλλά και τη μέχρι τώρα κατάταξη των ομάδων, για να δούμε για να δείτε το Κούμπο, αλλά και ο Οκλαχώμα City Thunder με Miami Heat, ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι χτες στο NBA που βρήκε νικητές τους Thunder. Έχουμε τις εικόνες. Βλέπετε λοιπόν εδώ το πρόγραμμα της Πέμπτης αλλά και αυτό της Παρασκευής. Ολυμπιακός Μάλαγα στις 9 η ώρα, Μπάγιν ΤΣΣΚΑ Μόσχα στην ίδια ώρα και στις 9.30 η Αρμάνι Μιλάνο απέναντι στη Φενέρμπαχτσε Ούλκερ του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Η Μιλάνο, η οποία γνώρισε την προηγούμενη αγωνιστική μια ήττα σοκ, θα λέγαμε, με τον τρόπο που ήρθε, καθώς ο Πλάνινιτς σχεδόν νεκρό χρόνο έβαλε ένα τρίποντο από τη γραμμή του τριπόντου, ίσως και πιο πίσω, της δικής του ομάδας, και έστειλε την Μιλάνο αδιάβαστη. Και 14 Ρεάλ Μαδρίτης με την Μακάμπι Τελαβίβ. Την Παρασκευή τώρα το πρόγραμμα περιλαμβάνει τους αγώνες Γαλατάσαραϊ Αλγύρης, Παναθηναϊκός Μπαρτσελώνα στις 9.30, 14 Παρτιζάν με τη Λοκομοτίβ και 14 επίσης Λαμποράλ Κούτσα Ανατολού Εφές. Στον πέμπτο όμιλο τώρα πρώτη είναι η Μπαρτσελώνα, η οποία έχει το αίτητο για την ώρα, με 4 νίκες λοιπόν η Καταλανία, ακολουθεί ο Παναθηναϊκός με 3 και 1 ήττα. 2-2 είναι ο Ολυμπιακός μαζί με την Αρμάνι, η οποία τον κέρδισε μάλιστα με 30 πόντους διαφορά στην Ιταλία, και την σημερινή αντίπαλό του, την Ουνικάχα Μάλαγα. Πιο πίσω, 3 ήττες για τη Φενέρμπαχτσε. Επίσης το ίδιο συντελεστή έχει η Λαμποράλ Κούτσα αλλά και η Ανατολού Εφές. Έκτος όμιλος, όπου πρώτη και αίτητη είναι η Μακάμπι Τελαβή με 4 νίκες, ακολουθεί στις 3 νίκες η Ρεάλ Μαδρίτης, 3 και για την ΤΣΣΚΑ Μόσχας. 2 νίκες έχει η Μπάγερ Μονάχου και η Λοκομοτίβ Κούμπαν από το Κράσνονταρ, και 1 νίκη η Παρτιζάν με τη Γαλατά, τελευταία χωρίς νίκη η Ζαλγκύρης Κάουνας. Λοιπόν, υποσχεθήκαμε Γιάννη Αντετοκούμπο, αυτό θα πάμε να δούμε μέχρι τώρα. Πολύ θέμα από τον νεαρό Έλληνα, ο οποίος θα πάρει μέρος στο All-Star Game του NBA. My name is Giannis Antetokounmpo. I want to be NBA player. With the 15th pick in the 2013 NBA draft, the Milwaukee Bucks select Giannis Antetokounmpo. Sean Khalid from Mav. Tone Chain. Money's the motivation, money's the conversation. You on vacation, we getting paid, so we on vacation. I did it for the fam. It's whatever we had to do, it's just who I am. Yeah, it's the life I chose. Gunshots in the dark, one eye closed. And we got it cooking like a one-eye stove. You can catch me kissing my girl with both eyes closed. Yeah, perfecting my passion, thanks for asking. Couldn't slow down, so we had to crash.
think we bout cash. I see some people ahead that we gon' pass, yeah. I never fear death or dying. I only fear never trying. I am whatever I am. Only God can judge me now. One shot, everything rides on tonight. Even if I've got three strikes, I'ma go for it. This moment. Same ones that I ride with, be the same ones that I die with. Put it all out on the line with. If you're looking for me, you can find wit in the new car or the crown whip. My new broad does a fine chick in the weather squad. I'm down with. Ain't no way around it. What you say? Tell me what you say. Working hard, repping for my dogs. Do this every day. Taking off, looking out for all. Making sure we ball like the mob. All you do is call. Catch you if you fall, young Khalifa. I never fear death or dying. I only fear never trying. Judge me now. One shot, everything rides on tonight. Even if I've got three strikes, I'ma go for it. This moment, we own it. I ride a die to be played with B, cause it could get dangerous. I ride a die to be played with. This moment, we own it. It's the biggest day of my life. We got big guns. Graduated from knives, it's the day in the life, and I'm ready to ride. Got the spirit, I'm feeling like a kill inside. Oh. Γιάννης Αντετοκούμπο, λοιπόν, ένας αθλητής ο οποίος όλο ένα και ανεβαίνει σκαλιά στο NBA, και ας ελπίσουμε να γράψει τη δική του ιστορία και να ανεβάσει ψηλά τη σημαία της Ελλάδας. Συνεχίσουμε με NBA, όπου χτες είχαμε το μεγάλο παιχνίδι Oklahoma City Thunder Miami Heat, με τους περσινούς πρωταθλητές να γνωρίζουν την ήττα με 112-95, να έχουν και κάποια νευράκια εκεί πέρα στον αγώνα, καθώς υπάρχει μια μίνι κόντρα ανάμεσα στις δύο ομάδες. Το κρατάμε από το χθεσινό αγώνα, εκτός από το σκορ του 33 πόντους του Kevin Durant, το οποίο για 12ο παιχνίδι ολοκλήρωσε με πάνω από 30 πόντους, μια φανταστική επίδοση από τον superstar των Thunder, και ακολούθησαν για τους για την ομάδα της Οκλαχώμα ο Ιμπάκα με 22 πόντους, ο Λάμπ με 18 και 15 από τον Φίσερ. Για τους Heat φυσικά ο βασιλιάς LeBron James πέτυχε 34 και ακολούθησαν Boss με 18, Wade με 15 και ο Bertman Anderson με 8. Miami Heat, Oklahoma City Thunder, για δείτε το. Right, Kevin Durant on that amazing 30-point streak. LeBron James ready to roll. Here's and a the message, horse. A Got message right. from Wade. Note to self. Now that had to do with the comments over the summer by Durant about Wade not being a top 10 player. That James Harden should be there instead of Wade. Yes. So, note to self. Let's get off to a good start, and Wade did. Self said, I'm gonna knock down his mid-range. How about an 18-2 run to open the game? Chris Bosh hitting that three. He had 11 in the first quarter. 18-2. It was 22-4 Miami. And LeBron trying to pour it on. Very physical. 15 in the first half. 44-37 Miami. But then Kevin Durant back the other way with James on him. Hits that J. It's a 3-point lead for Miami. Battier misses. Reggie Jackson. Nice find. Great pass. Great catch by Durant. Strong finish on the break. Part of a 9-0 run to take the lead. And meanwhile, Jackson trapped, calls timeout, and then look at that. Rio give him a little shove. And Scott Brooks says, don't do that to my guy. You don't do that. Had some words. LeBron did for Brooks. So, okay, no technicals, just no guys. Being emotional, I like it. Kevin Durant, how about that three? Splash! Oh, 16 in the first half, and a huge rally for Oklahoma City. They lead 55-50 at the break. Third quarter, LeBron, KD, a duel. That's a runner. Pump fake from the three-point line, run into your elbow area and knock it down. This time, Noko to LeBron, strong to the basket. That's a grown man move there. 78-68, though, Oklahoma City in front. Ensuing Thunder possession. Kevin Durant, LeBron. Deep, oh my goodness. Deep money ball. And then Kevin Durant, after LeBron, gets this fade on the baseline.
Again, it's back and forth. LeBron with 12 in the third quarter, trying to will his team back. Durant, pull up over LeBron. 85-72, Oklahoma City. Back come the Heat. LeBron James over Durant. Bam. 85-74. I love the intensity on both of their faces. Mano, mano. I can go a little deeper than you can go, buddy. Sploosh, I can go a little deeper. Durant had a dozen in the third. That three over LeBron. Final seconds of the third. D-Fish. Great pass. Perry Jones the third. Caught off touch the glass. Pass. Oh, you gotta love the touch pass. Off the glass. Fish was a three-point machine in this game. 91-75 OKC after three. Jeremy Lamb to Durant. Another bomb. That's Bosch's fault there. You know it's a pin down for Durant. That's an automatic switch 3-4. And then Kevin Durant. Oh. Spinning, creating space on LeBron. A splash, a splash. Spin cycle, step back. 112-95. OKC is a winner. So a ninth straight win for the Thunder. And that's 12 straight games, a 30 or more for Durant. Είδαμε λοιπόν εν πολύ στην αθλητική κίνηση της ημέρας. Εσείς μπορείτε να παρακολουθήσετε σήμερα στις 8 η ώρα το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Απόλλωνα Σμύρνης από το T-Sport 3 και στη συνέχεια στις 9 το μάτς του Ολυμπιακού με την Ουνικά Χαμάλαγα για την Ευρωλίγκα, αλλά έχει και το βράδυ στις 10 η ώρα το Racing Santander Sociedad για το Copa del Rey, το κύπελλο Ισπανίας στο ποδόσφαιρο που θα προκύψει ο αντίπαλος της Μπαρτσελόνα στην ημιτελική φάση. Ο άλλος ημιτελικός, θυμίζουμε, Ατλέτικο Μαδρίτης Ρεάλ Μαδρίτης. Και τα Ζούγκλα Σπορτ θα είναι και αύριο κοντά σας, λίγο μετά τις 11. Μέχρι τότε να είστε όλοι και όλες καλά. Αντίο.